Κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα, παρά την προσπάθειά σας να πάτε τη συζήτηση αλλού από αυτά που έπρεπε να συζητάμε σήμερα, εμείς θα επιμείνουμε. Να πω μόνο μια κουβέντα για τον Όρουελ. Γιατί πολύ Όρουελ έπεσε σήμερα εδώ μέσα και από τους δυο σας, κύριε Τσίπρα και κύριε Μητσοτάκη. Δεν μας είπατε όμως όλη την ιστορική αλήθεια και οι δυο σας, όπως πάντα. Για παράδειγμα, δεν μας είπατε ότι ο κύριος Όρουελ υπήρξε καταδότης των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Το 1949 κατέδωσε τον Τσάρλι Τσάπλιν, τον Μπέρναρ Σο και 38 άλλους επιφανείς διάσημους επιστήμονες και διανοούμενους. Με χαρακτηρισμούς όπως κρυπτοκομμουνιστές, πράκτορες της Μόσχας και άλλα σχετικά. Δηλαδή μεγάλος ρουφιάνος της αντίδρασης ο τύπος εκτός των άλλων. Αυτά για να καταγραφεί και η τρίτη άποψη ή μάλλον η δεύτερη άποψη, η διαφορετική άποψη εδώ μέσα για τον Όρουελ. Κυρίες και κύριοι, στα συγκεκριμένα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τις θέσεις, με τις προτάσεις του δίνει απάντηση στα σημερινά διέξοδα. Πώς μπορεί σήμερα, για παράδειγμα, να δώσεις λύση στην ενεργειακή φτώχεια αν δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας, όπως ο Λιγνίτης, με περιβαλλοντικούς όρους κόντρα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη και το εμπόριο ρήπων, χωρίς κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας και όλων των συμβάσεων που καθορίζουν τις ρήτρες αναπροσαρμογής, χωρίς απόσυρση της χώρας από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, που τελικά τις πληρώνει ο λαός πάλι, ενώ τμήματα του κεφαλαίου θησαυρίζουν από την μεταφορά του πανάκριβου LNG, του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Χωρίς κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, χωρίς κατάργηση της χρέωσης του χαρατσιού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους λογαριασμούς ρεύματος και τέλος χωρίς καμιά διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέρογκους λογαριασμούς, διαγραφή χρεών για τα λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Μπορείς να δώσεις απάντηση συνολικά απέναντι στην ακρίβεια αν δεν προχωρήσεις σε αύξηση του κατώτατου μισθού σύμφωνα με την πρόταση εργατικών σωματείων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων για την νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αν δεν επαναφέρεις το 13ο, το 14ο μισθό για το δημόσιο, τη 13η, 14η σύνταξη, αν δεν προχωρήσεις σε αυξήσεις στις συντάξεις, σε επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ για όλους τους ανέργους, αν δεν υπάρξει γενναία μείωση και πλαφών στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως διατροφής, το ψωμί, το γάλα, το αλεύρι, τα έλαια, η ένδυση και ούτω καθεξής. Αν δεν καταργήσεις το ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, αν δεν δώσεις επιδότηση ενοικίου για λαϊκά νοικοκυριά, για τους φοιτητές, για μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης, αν δεν καταργήσεις τον ένφια για τα νοικοκυριά και του τέλους επιτιδεύματος για τους επαγγελματίες. Μπορείς σήμερα να απαντήσεις στον κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης αν δεν πας κόντρα στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πάρεις ριζικά μέτρα όπως επίταξη των αποθεμάτων και των εισαγωγών σε είδη διατροφής και ζωοτροφές, όπου καταγράφεται έλλειμμα και διάθεσή τους στην κατανάλωση και στην κτηνοτροφία χωρίς το χονδρεμπορικό και βιομηχανικό κέρδος. Αν δεν κρατικοποιηθεί και στηριχτεί η βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων για παραγωγή και διάθεση φθηνών λιπασμάτων στους αγρότες. Αν δεν παταχθεί η μαύρη αγορά και ο μαυρογορητισμός, αν δεν απαγορευτούν οι εξαγωγές σε προϊόντα στα οποία η παραγωγή είναι ελλειμματική,
αν δεν στηριχθούν οι καλλιέργειες σε αρινών σιτηρών και ηλιάνθου και η κτηνοτροφική παραγωγή, αν δεν πάρθουν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών, όπως αφορολόγητο πετρέλαιο, κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, κατοχύρωση των κατώτερων εγγυημένων τιμών. Αυτές λοιπόν οι θέσεις, αυτές οι προτάσεις του ΚΚΕ δίνουν ανάσα στην ασφυξία της πολιτικής σας. Φυσικά, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τολμά έστω να ψελίσει κάτι συγκεκριμένο για όλα αυτά. Γιατί το πλαίσιο των δικών σας θέσεων, των προτάσεών σας, το ορίζουν δυστυχώς οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διευθυντηρίου των Βρυξελών, το ορίζουν οι προτεραιότητες της ίδιας της καπιταλιστικής οικονομίας. Και επειδή παρά τις διαφορές σας, οι οποίες υπάρχουν, στα μεγάλα και σημαντικά όμως συγκλίνεται, θα σας βόλευε πάρα πολύ και τους δύο η όλη αντιπαράθεση και ειδικά η ατζέντα μπροστά στις εκλογές να εξαντλούνταν σε ζητήματα σκανδάλων, των κολλητών, της Νοβάρτης, τηλεοπτικών αντιών άλλα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που δεν αγγίζουν καν την αιτία και την ουσία των σκανδάλων. Συζητάμε εδώ και 5-6 χρόνια για την Νοβάρτης. Ένα σκάνδαλο που το εργαλειοποιήσατε και η μεν και η δε, γιατί πολύ απλά δεν τολμήσατε να θίξετε την ουσία του προβλήματος. Και η ουσία είναι οι ανταγωνισμοί γύρω από το φάρμακο εμπόρευμα που ακουμπούν και τον κρατικό μηχανισμό. Συζητάμε για την Νοβάρτης και ρωτάμε κάτι απλό. Διεκδίκησε χρήματα κάποια κυβέρνηση από τις δικές σας από την Νοβάρτης, είτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα χρήματα που λέτε ότι κόστησαν στον ελληνικό λαό, ακόμα στα μαγειρέματα είσαστε. Όχι μόνο δεν διεκδικήσατε, αλλά νομοθετείτε και μάλιστα μέσα στην πανδημία νέα δωράκια σε φαρμακοβιομήχανους, σε άλλους ομίλους στον τομέα της υγείας. Συζητάμε εδώ και χρόνια για τη δικαιοσύνη επίσης και την ανεξαρτησία της και δεν τόλμησε καμιά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ παλιότερα να κάνει το στοιχειώδες, να μην διορίζεται η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Για τέτοια υποκρισία λοιπόν μιλάμε. Βέβαια, δεν μας κάνει εντύπωση αυτού του τύπου η αντιπαράθεση. Ίσα-ίσα τη θεωρούμε απόλυτα λογική, απόλυτα αναμενόμενη. Πού αλλού θα μπορούσατε να τσακωθείτε? Για την ενεργειακή ακρίβεια, αφού πίνετε νερό στο όνομα της πράσινης μετάβασης που ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση. Για τα εργασιακά, μαζί συνδιαμορφώσατε τη σημερινή ζούγκλα. Μάλιστα, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα συμπληρώνονται και 7 χρόνια από εκείνη την περίφημη σύνοδο των πολιτικών αρχηγών υπό τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, που όλοι πλην του ΚΚΕ συμφωνήσατε το όχι του λαού να το κάνετε ναι με το κοινό σας μνημόνιο. Ή μήπως θα μπορούσατε να τσακωθείτε για το ΝΑΤΟ και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο αυτού του οργανισμού? Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα που πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ πήρε αποφάσεις φωτιά που παραπέμπουν σε πολεμική προετοιμασία με αποφάσεις για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, για τη δράση του σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, με εξοπλισμούς μαμούθ που τους πληρώνουν οι λαοί και ο ελληνικός λαός στην πρώτη και όλα θέση της λίστας. Μέσα σε 15 μέρες φέρατε στην Επιτροπή της Βουλής εξοπλισμούς πάνω από 3,1 δισεκατομμύρια. Κατά τα άλλα, αντοχές η οικονομία δεν έχει. Λεφτά όμως για να κάνετε τα χατήρια των ευρωνατοϊκών έχετε. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης υπερθεματίζουν μάλιστα. Έχουν γίνει πρωτοπαλίκαρα. Την έχουν δει νατοϊκοί στρατιλάτες. Λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι η πολιτική της εμπλοκής σε όλους αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς δήθεν θωρακίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, προστατεύει την κυριαρχία της. Και τα λέτε όλα αυτά όταν ειδικά τώρα γίνεται πιο φανερό το παζάρι που κάνει το ΝΑΤΟ με την Τουρκία. Γίνεται πιο φανερή η στάση Πόντιου Πιλάτου όλων των δίθεν συμμάχων σας
ακόμα και σε ζητήματα κυριαρχίας, αποστρατιωτικοποίησης των νησιών που θέτει ευθαρσώς η Τουρκία. Γίνονται πιο φανερές οι μεθοδεύσεις για ένα συμβιβασμό με νατοϊκή βούλα. Σε όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, μήπως είπαν και κάτι διαφορετικό, για παράδειγμα, στο νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, στην παραχώρηση υποδομών της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ. Τίποτα. Καμιά αντιπαράθεση για όλα αυτά. Συμφωνείτε σε όλα. Γι' αυτό και οι ανέξοδες γενικολογίες σας, κύριε Τσίπρα. Το πολύ πολύ ενίοτε και εδώ μέσα κάτι ψελίζεται, κάτι γενικά περί ανταλλαγμάτων. Λες και υπήρχαν ποτέ ή μπορεί να υπάρξουν ποτέ πραγματικά θετικά ανταλλάγματα για το λαό με την εμπλοκή της χώρας σε αυτό το γενικό μακελιό. Χώρια που σήμερα ξεπλύνατε και όλες τις αντιδραστικές αστικές κυβερνήσεις που πέρασαν δεκαετίες με την τοποθέτησή σας ότι πάντα το δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήταν δόγμα ειρήνης και ασφάλειας. Γιατί η Ελλάδα, από όσο ξέρουμε όλοι και ο ελληνικός λαός, είναι στο ΝΑΤΟ από το 1952. Έχει αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις από το 1953. Έχει πάρει μέρος σε δεκάδες ιμπεριαλιστικές πολεμικές αποστολές. Έχει στηρίξει πολέμους στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, αλλού. Οι βάσεις επεκτάθηκαν ψυχροπολεμικά και με αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του περιβόητου στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ, που μας έφτασε εδώ σήμερα και χειρότερα αύριο. Τέτοια υποκρισία, τόση κοροϊδία, την ζήσαμε και σήμερα εδώ μέσα για μια ακόμα φορά. Ο λαός ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν περιμένει βέβαια από όλους εσάς σωτηρία, γιατί μόνο ο ίδιος ο λαός σώζει το λαό. Μόνο με ενίσχυση του ΚΚΕ και στην ερχόμενη Βουλή και στους αγώνες μπορεί να ανοίξει ο δρόμος της σωτήριας συνολικής αλλαγής, της ανατροπής εκβάθρων όλου αυτού του σάπιου οικοδομήματος που δημιουργήσατε ο ένας μετά τον άλλον μέσα στην κοινωνία, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στα κοινωνικά δικαιώματα του λαού και της νεολαίας. Μόνο έτσι, με ένα πολύ ισχυρό ΚΚΕ, θα μπορέσουμε να φρενάρουμε ό,τι αρνητικό υπάρχει ή πάει να έρθει, αλλά και να διεκδικήσουμε με το βλέμμα μπροστά, να ανοίξουμε το δικό μας δρόμο για τις λαϊκές, τις πραγματικές, σύγχρονες ανάγκες. Σας ευχαριστώ.